Δεν είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, έχει φύγει, αλλά είχα την πρόθεση να τον πληροφορήσω σχετικά με το παράπονο που έκανε ότι πορείες γίνονται μόνο για τα τέμπη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι πορείες και συγκεντρώσεις γίνανε και για τη Μάντρα, γίνανε και για το Μάτι και μάλιστα μέσα στο Μάτι, και κάθε φυσική καταστροφή η οποία έχει τσακίσει το λαό μας. Ποιος τις έκανε, τις έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς αποκαλύπτουμε συνεχώς την αλλεργία αλλά και την προσπάθεια συσκότησης της κυβέρνησης για κάθε οργανωμένη λαϊκή διαμαρτυρία. Και αναφερόμαστε σε διαμαρτυρία λαϊκή η οποία, επιτρέψτε μου την έκφραση, φτύνει το δρόμο ανάπτυξης που προτείνει η κυβέρνηση. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος πια. Όσον αφορά τώρα το συζητούμενο πολυνομοσχέδιο, σίγουρα κυριαρχεί το θέμα του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Δεν θα κουραστούμε να του βάζουμε αυτό τον τίτλο, γιατί έτσι είναι, των τεμπών. Και αυτό γιατί αποτυπώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να πάρει κάποια μέτρα ανακούφισης των συγγενών των θυμάτων. Εμείς για μια ακόμη φορά τονίζουμε, και το κάνουμε γιατί η ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων δεν κοστολογείται, το ανέλησε προηγουμένως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Θανάσης Παφίλης, ότι κανένα, μα κανένα μέτρο δεν μπορεί να συγκαλύψει. Να συγκαλύψει, το λέω για δεύτερη φορά, τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι που απογοητεύω τον κύριο Τσακαλώτο για την προσπάθεια αποτροπής της ομογενοποίησης των ευθυνών σε όλα τα αστικά κόμματα που βρίσκονται εδώ μέσα. Κανένα μέτρο δεν μπορεί να συγκαλύψει αυτό το έγκλημα, γιατί κανείς δεν έχει κάνει την ελάχιστη ειλικρινή αυτοκριτική στην πολιτική που έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Είστε όλοι σας πραγματικά επικίνδυνοι, γιατί εμένετε στην ανταλλάντευτη εφαρμογή της ίδιας πολιτικής που οδήγησε στο μακελιό των τεμπών. Αυτά για το κομμάτι αυτής της τραγωδίας. Θα μου επιτρέψετε να εστιάσω τώρα την τοποθέτησή μου κυρίως στα άρθρα 54, 55 και 56 του υποσυζήτησης σχεδίου νόμου, με τα οποία ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται άμεσα με την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της Ιγουμενίτσας και της Καβάλας. Με αυτά τα άρθρα νομιμοποιούνται καταστάσεις και άλλων λιμανιών πέραν της Ιγουμενίτσας για να παραχωρηθούν χωρίς κανένα βάρος στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση και των λιμενικών υπηρεσιών. Σε αυτή τη λογική υπέγραψε και το ξεπούλημα του λιμανιού της Ιγουμενίτσας στον ιταλικό όμελο Γκριμάλντι, που ανήκουν και οι μινωικές γραμμές, έναντι του συνολικού τιμήματος των 84,17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή άραγε η διαχρονική πολιτική της απελευθέρωσης και του ανταγωνισμού δεν είναι που τεμάχισε το σύνολο των σιδηροδρομικών υποδομών στην Ελλάδα. Αυτή δεν παρέδωσε στο ιταλικό κρατικό μονοπόλιο της Τρενοσέ. Αυτή η ίδια η πολιτική δεν οδήγησε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών. Να πω ότι μυαλό δεν βάζετε. Είναι ρητορικό. Γιατί δεν είναι θέμα αν βάζετε μυαλό, αλλά να εφαρμόσετε απαραίτητα αυτή την πολιτική. Και εσείς αυτή την πολιτική που την ασπάζεστε και την εφαρμόζετε, έχετε τεράστιες ευθύνες. Είναι η ίδια η πολιτική που ευθύνεται και για τα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα και αυτά,
όπως και των τεμπών στις θάλασσες. Δεν ξεχνάμε το Εξπρές Αμίνα, 81 νεκροί. Τις θαλάσσιες τραγωδίες στην Αδριατική των τελευταίων χρόνων με δεκάδες νεκρούς σε πλοία του ιδιοκτήτη του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, του σημερινού, του Ιταλικού ομίλου Γκριμάλντι, το 14 με το Norman Atlantic και το 22 με το Euroferry Olympia. Δεν ξεχνάμε τα δεκάδες ατυχήματα που μετράμε κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να καταλήξουν σε τραγωδίες. Δεν ξεχνάμε το έγκλημα που στήχησε τη ζωή ενός εργάτη στο λιμάνι του Πειραιά, τσιφλίκι του κινέζικου κρατικού μονοπωλίου της Κόσκο. Δεν ξεχνάμε τέλος και άλλα εκατοντάδες χιλιάδες ή χιλιάδες εργατικά ατυχήματα. 49 νεκροί εργαζόμενοι μόνο το πρώτο τρίμηνο του 23. Εργοδοτικά εγκλήματα με καλυμμένα όμως τα ένοχα νότα της εργοδοσίας από το βολικό νομοθετικό πλαίσιο πρίκα των κυβερνήσεων όλων σας. Αυτή είναι η εγκληματική πολιτική, η δική σας πολιτική. Η πολιτική που έχει μετατρέψει την ανάγκη της μεταφοράς σε εμπόρευμα, δημιουργώντας συνθήκες ασύλληπτης κερδοφορίας στις μετοχικές εταιρείες, ανεξάρτητα μορφής, κρατική σημεί. Κυριολεκτικά σκάβοντας το λάκκο στους εργαζόμενους και το λαό. Ανατριχιαστικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούμε τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και ιδιαίτερα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Τις ακούμε τις ίδιες σε κάθε πόλη της λιμανιού. Ταυτίζονται ανατριχιαστικά με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του ομίλου Γκριμάλντι στην Ιγουμενίτσα. Μιλούν για νέες θέσεις εργασίας. Μα δεν τρέπονται. Ποιον κοροϊδεύουν? Με τα ταξίματά τους προκαλούν ασύστολα ναυτεργάτες και λιμενεργάτες. Υπόσχονται νέες θέσεις εργασίας και αυτό τη στιγμή που οι ίδιοι με την πολιτική τους υπονομεύουν εθοδευμένα τα δικαιώματα όλων αυτών των εργατών με το κτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με την εντατικοποίηση, με τις σκληρές συνθήκες στους χώρους δουλειάς, με ανύπαρκτα μέτρα ασφάλειας, γιατί αυτά κοστίζουν. Με πολύ συχνά εργατικά ατυχήματα, εντός αγωγικών, τα ατυχήματα γιατί είναι εγκλήματα. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, ότι για παράδειγμα, λέει, στην Ιγουμενίτσα θα υπάρξουν σημαντικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις της περιοχής. Και όλα αυτά τα λέει πρωτοκλασάτο κυβερνητικό στέλεχος. Τι κάνει? Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι καμιά ιδιωτικοποίηση και καμιά ανάπλαση, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, και καμιά ανάπλαση παραλιακού μετόπου όπως της Ιγουμενίτσας δεν αύξησε την εμπορική κίνηση στα τοπικά καταστήματα. Στην Ιγουμενίτσα παραχωρούνται 6.000 τετραγωνικά μέτρα στο νέο ιδιοκτήτη του λιμανιού για εμπορική χρήση. Τι θα κάνει? Θα συγκεντρώσει συνολικά την τουριστική πίτα της περιοχής. Αποτέλεσμα, θα τσακίσει, οδηγώντας την καταστροφή εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενους. Το πολύ στην Ιγουμενίτσα να παραμείνουν στο λιμάνι μια σειρά από επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως οι αποθήκες υγροποιημένου αερίου για την τροφοδοσία των πλοίων. Ναι, αν είναι δυνατόν, αποθήκες υγροποιημένου αερίου μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Ποιος την έκανε αυτή την εγκατάσταση? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς την εγκρίνατε ως κυβέρνηση. Επιπλέον, όσοι προσδοκούν στην κρουαζιέρα, ας δουν τον εμπορικό σύλλογο της Κέρκυρας, που ήδη ξεσηκώνεται ενάντια στις μεθοδεύσεις των εφοπλιστών να κατευθύνουν τους τουρίστες σε συνεργαζόμενες εταιρείες, στερώντας τους την πελατεία. Απ' την άλλη, όσα υποστηρίζονται από τα κυβερνητικά στελέχη με τις δεδομένες συνθήκες για μετατροπή του λιμανιού σε σημαντικό κόμβο μεταφορών, μόνο ως ευχολόγιο μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει. Οι στόχοι αυτοί προσκρούν στους φοδρούς ανταγωνισμούς που ξεδιπλώνονται στην περιοχή από επιχειρηματικούς ομίλους και μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για τον έλεγχο υποδομών που θα διασφαλίσουν τα πλεονεκτήματά τους σε εμπορικούς και ενεργειακούς δρόμους μεταφοράς. Είναι ανταγωνισμοί που κομπώνουν με τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας από τους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια όλης της περιοχής. Αυτό είναι το μοντέλο παραχώρησης και χρήσης όλων των λιμένων που χθες και σήμερα ιδιωτικοποιούνται και που περιγράφονται οι πρίκες που θα δώσουν για αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις στους επιχειρηματίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και τελειώνω,
Καλεί τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν λιμάνια και παραλιακά μέτωπα για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι των επιχειρηματικών κερδών. Με ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, χωρίς επιχειρηματική και εμπορική δράση. Με τους εργαζόμενους στα πλοία και στα λιμάνια να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, η επόμενη μέρα πρέπει να βρει το λαό δυνατό. Μόνο που το πόσο δυνατός θα είναι ο λαός, απαντάτε αυτόματα με το πόσο δυνατό παρακαλώ. Θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με το πόση δύναμη θα δείξει ο λαός αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στη δική του δύναμη. Να συγκρουστεί με την επόμενη κυβέρνηση. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δυνατός λαός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.